Μια περιπέτεια που ευτυχώς δεν είχαμε νεκρό σήμερα το βράδυ, σήμερα ξημερώματα μάλλον, στην περιοχή του Κοροπίου, όταν ο ανιψιός, ο οποίος κοιμόταν μέσα στο σπίτι του, ξαφνικά άκουσε ένα θόρυβο, διαπίστωσε πως κάποιος είχε σπάσει το τζάμι της πόρτας. Η πόρτα είναι μισή κλειστού τύπου και μισή με τζάμι. Διαπίστωσε πως κάποιος είχε σπάσει το τζάμι και μια σκιά, μια φιγούρα βρισκόταν απ' έξω από το σπίτι. Φώναξε αμέσως, όπως υποστηρίζουν συγγενείς, φώναξε αμέσως: «Έχω όπλο, φύγε, θα σε πυροβολήσω». Δεν έφυγε ο άνθρωπος και στη συνέχεια τον πυροβόλησε μέσα από το σπίτι. Μέσα ήταν δηλαδή ο νεαρός, ο ανιψιός, ο κατηγορούμενος. Απ' έξω από την πόρτα του σπιτιού ο θείος, ο υποτιθέμενος κακοποιός. Με αποτέλεσμα να τον πυροβολήσει με κυνηγική καραμπίνα και να τον τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά. Όλα αυτά, όπως σας είπα, Ζήνα, συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα, λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, σε μια ήρεμη περιοχή, στην οδό Αριστίδου Γκίκα στον Κοροπή. Ο ανιψιός και κατηγορούμενος για την υπόθεση ήταν στο σπίτι του, κοιμόταν μέσα κανονικά. Ξαφνικά ακούει ένα σπάσιμο παραθύρου. Το μυαλό του φυσικά δεν πήγε στο ότι μπορεί να ήταν ο θείος του, με τον οποίο, όπως καταγγέλουν συγγενείς, αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα και έχει δημιουργήσει προβλήματα κατά καιρούς, όχι μόνο στον ίδιο τον ανιψιό, αλλά και σε άλλους κατοίκους εκεί της περιοχής, στο συγκεκριμένο δρόμο όπου ζει και ο ίδιος. Βγαίνει, σηκώνει τέτρομος ο ανιψιός, παίρνει την καραμπίνα που έχει στα χέρια του και γίνεται αυτό που σας είπα. Γιώργο, μισό λεπτάκι. Ο καθένας έχει μια καραμπίνα τελικά? Η καραμπίνα, καταρχήν να πούμε πως είναι εύκολο να αποκτηθεί από τον οποιονδήποτε. Ναι, αλλά ο καθένας από εμάς θα έχει μια καραμπίνα και στο σπίτι του, εκεί έχουμε φτάσει. Οι κάτοικοι εδώ στο Κοροπή, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη οδό όπου συνέβη το περιστατικό για το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Γενικά εδώ στα Μεσόγεια οι κάτοικοι έχουν πάρα πολλά παράπονα από την αστυνόμευση. Είναι πάρα πολύ λίγοι αστυνομικοί και πάρα πολλά τα κρούσματα παραβατικότητας. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την χρήση του κυνηγητικού όπλου για να κινητοποιήσεις, να καταδιώξεις ένα κακοποιό ο οποίος μένει μέσα στο σπίτι σου. Βέβαια, τα θύματα αυτών των επιθέσεων, όσοι έχουν χρησιμοποιήσει τις καραμπίνες που νόμιμα κατέχουν, θέλουν να προστατεύσουν τη ζωή τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ή της οικογένειάς τους. Όμως δεν δικαιολογεί η κατοχή της καραμπίνας και χρήση για την αντιμετώπιση των παραβατών, των κακοποιών στοιχείων, οι οποίοι μπαίνουν στα σπίτια, όχι μόνο εδώ στα Μεσόγεια, στο Κοροπή και παρακάτω μέχρι Αθήνα, που αντιμετωπίζεται σοβαρό πρόβλημα. Και όχι γιατί η αστυνομία δεν κάνει δουλειά τους, αλλά επειδή δεν υπάρχουν αστυνομικοί να βγαίνουν σε περιπολίες όπως ήταν παλιότερα. Το ζητούμενο είναι πως ο ανιψιός και κατηγορούμενος στην υπόθεση είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Δεν ήθελε να τραυματίσει σε καμία περίπτωση το θείο του ή τον οποιοδήποτε κακοποιό. Όμως θεώρησε πως εκείνη τη στιγμή αυτό έπρεπε να κάνει. Έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ το θύμα και θείος του ευτυχώς έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο. Αυτό μας μεταφέρουν οι γιατροί. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε ή να κάνετε κάποιο σχόλιο ή να πάμε παρακάτω. Πάντως, εγώ πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σε τι σπίτια και σε τι κοινωνίες δημιουργούμε τελικά? Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν η ενημέρωση που κάνουμε καθημερινά εδώ πέρα τελικά βοηθάει ή όχι. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τι γίνεται στην κοινωνία μας. Ναι, το έγκλημα αυξάνεται. Από εκεί και έπειτα δεν πρέπει να μας κυριεύει ο φόβος και ο πανικός. Μα δηλαδή, τι λέμε τώρα? Καθένας έχει μια καραμπίνα. Δηλαδή ακριβώς, αυτός ξαφνικά αυτός σημαίνει, είναι ένα παιδί που μένει κάπου, ναι, στο Κοροπή. Πάει κάποιος να καταλαβαίνει ότι κινδυνεύει και παίρνει μια καραμπίνα και βαράει. Ακριβώς, χωρίς να φιλτράρει. Με αφορμή αυτό, αλλά βλέπουμε ότι όλοι, ο ιερέας είχε καραμπίνα και, στο σπίτι του, γιατί το είχε για τις κότες, ο άλλος έχει καραμπίνα. Τι γίνεται? Όταν σήμερα ζούμε όλοι ότι είμαστε απροστάτευτοι μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, σίγουρα ο κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στο σπίτι του θέλει να προφυλάξει την οικογένειά του και το σπιτικό του. Θα βρει κάθε τρόπο για να το υπερασπιστεί. Γιατί οι ληστές κάνουν βόλτες μέσα στα σπίτια μας και είναι επικίνδυνα. Κάποια ώρα και να φιλτράρουμε κάποια πράγματα. Είναι μια πλευρά του νομίσματος που μπορεί να είναι αυτή. Αλλά το να παίρνει ο καθένας μας τον νόμο στα χέρια του. Και βέβαια, πώς αφέστατε. Εδώ δεν είναι ο νόμος καλύτερο δυνατό. Αλλά όταν ο κλέφτης σου μπαίνει στο σπίτι και σου αρπάζει το παιδί μέσα από το σπίτι σου, θα το υπερασπιστείς με κάθε τρόπο για να σώσεις το παιδί σου. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο το θέμα. Λοιπόν, δεν θα καθίσει να βλέπει να κακοποιούν το παιδί σου. Πάντως δεν έχω να κάνω σχόλιο. Πραγματικά δεν έχω να πω κάτι. Εντάξει, ας πάμε όλοι εκεί που πουλάνε τις καραμπίνες να πάρουμε μια